Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με την ΑΒΑΞ, η οποία έχει παρουσιάσει μια πολύ θετική εικόνα, με ανεκτέλεστο έργο στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει επίση σημαντική μείωση κατά 45% των συνολικών δανεικών υποχρεώσεων, υποχρεώσεων τη από το τέλο του 2022. Διεκδικεί λοιπόν έργα η εταιρεία σε Ελλάδα και εξωτερικό και μάλιστα ο κύριος Χρήστος Ιωάννου, ο εκτελεστικός πρόεδρος του κατασκευαστικού ομίλου, ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά σημαντικής ανάκαμψης των οικονομικών αποτελεσμάτων της μέσα από μια αποτελεσματική και ε, κεφαλαϊκή πολιτική. Προχωράμε ωστόσο και θα δούμε ότι μπαίνει, σε, ε, μπαίνει λοιπόν σε λειτουργία η κατασκευή για το θριάσιο, ε, το οποίο έχει αναλάβει η Μητυλινέως. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι. Ε, το κόστος της κατασκευής οπολογίζεται στα 180 εκατομμύρια ευρώ. Ε, και να πω ότι από το, θα υπάρχει σημαντική κτηριακή ανάπτυξη και από, από 235.000 τετραγωνικά μέτρα που είναι τώρα το κτίριο θα φτάσει στα 300.000 τετραγωνικά μέτρα. Και θα δούμε, αν και Μαρία, για το τέλος, ε, μία είδηση για την... Ε, θα δούμε ότι η ε, 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 ελληνικά γαλακτοκομία, ε, η εταιρεία, επιμένει επενδυτικά. Ε, γίνεται αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια, δίνει μπόνους 1,3 εκατομμύρια ευρώ στους εργαζόμενους. Πολύ σημαντικό, και διατηρεί απρόσκοπτα τα επενδυτικά της πλάνα σε Κύπρο και σε Βουλγαρία. Θα πούμε να επισημάνουμε εδώ ότι η ελληνικά γαλακτοκομία, με λίγα λόγια, είναι η όλιμπο την οποία έτσι Ακριβώς. βλέπουμε τα προϊόντα τη στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Και εκτό από το ότι φαίνεται ότι διατίθεται να στηρίξει του εργαζομένου, φαίνεται ότι υπάρχει και ένα πλάνο για να μειωθούν οι τιμέ στο ράφι και να, με κάποιον τρόπο να διευκολυνθεί ο καταναλωτή. Φανταζόμαστε, Σάρα, ότι ίσω να έχει ήδη αποτυπωθεί και μία μείωση στου τζίρου γιατί ο καταναλωτή πια είναι πάρα πολύ προσεκτικό και προσέχει πολύ καλά τι αγοράζει. Υπάρχει και, μια, και, ένα άτυπο κίνημα στα social media, το οποίο προτρέπει για μποϊκοτά σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία οι αυξήσει τους... τώρα... είναι, είναι θεαματικέ, είναι στο Θεό. Είναι οι ελληνικέ επιχειρήσει, οι οποίε έχουν και θέμα το ζωικό κεφάλαιο. Ε, οι η αλήθεια είναι ότι. Έχουν ναι, θέμα, οι άνθρωποι, ε, ότι πριν παίρνουμε τέτοιε αποφάσει, είναι καλό ναι. να ξέρουμε όλη την ιστορία Λέμουνε και όλε τι πλευρέ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν και ελληνικέ εταιρείε. Καλά είναι να γίνεται ένα διαχωρισμό, γιατί τουλάχιστον οι εταιρείε ελληνικών συμφερόντων δείχνουν μια διάθεση και να προσπαθήσουν και ε, εκφράζουν και τα δικά του προβλήματα, τα δικά του κόστη. Και τουλάχιστον από αυτήν εδώ τη συχνότητα, όσοι μα παρακολουθούν, βλέπουν και την άλλη όψη των πραγμάτων του νομίσματο. Σάρα, πολύ σε ευχαριστούμε. Γεια σου, Σάρα.